Παναγιώτης Λαφαζάνης φτάνει καταχειροκροτούμενος στο γήπεδο του Πανελληνίου για την εκδήλωση των 5 χρόνων της ιστοσελίδας Ίσκρα. Το γήπεδο έχει γεμίσει από υποστηρικτές της αριστερής πλατφόρμας. Με υψωμένη την γροθιά του, ο επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας απαντάει στις ιαχές του όχι. Όχι μόνο δεν μετανιώνουμε, αλλά και είμαστε περήφανοι για το όχι που είπαμε στη Βουλή στα 2 νομοσχέδια για τα προαπαιτούμενα. Είμαστε περήφανοι ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύουμε ότι τηρήσαμε την ιστορία και το μέλλον του. Σε μια πρωτοφανή επίδειξη δύναμης της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης παρουσίασε ένα μανιφέστο 5 σημείων για την οικονομική ανάκαμψη και τάχθηκε υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη και την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, παρότι δεν εξτόμησε τη λέξη δραχμή σε όλη την ομιλία του. Η έξοδος λοιπόν από το ευρώ της χώρας μας δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο καταστροφή. Ασφαλώς αυτή η έξοδος, και εμείς δεν κάνουμε ποτέ δημαγωγία, δεν κάνουμε ευτέλεια, δεν παραπλανούμε τον ελληνικό λαό και λέμε την αλήθεια. Ασφαλώς βεβαίως αυτή η έξοδος θα φέρει μαζί της κάποιες δυσκολίες στην πρώτη φάση μετάβασης από το ευρώ στο νέο εθνικό νόμισμα. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δεν εξτόμησε τη λέξη δραχμή, απέφυγε πάντως να αναφέρει με το όνομά του και τον Αλέξη Τσίπρα. Απάντησε όμως στις κατηγορίες που εκτοξεύει εναντίον του Μαξίμου, λέγοντας ότι με τη στάση τους οι διαφωνούντες προφυλάσσουν το ΣΥΡΙΖΑ από τη μνημονιακή μετάλλαξη. Υπονομεύουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ όσοι υπερασπιζόμαστε και προσπαθούμε να το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια, παρά τους τόνους λάσπης και βρώμικων επιθέσεων, τις αντιμνημονιακές αρχές και αξίες του κόμματος και το ριζοσπαστικό πρόγραμμά του. Στο γήπεδο του Πανελληνίου ήταν παρόντες πολλοί πρώην υπουργοί και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Δημήτρης Στρατούλης, ο Κώστας Ίσυχος, ο Κώστας Λαμπαβίτσας και ο Γιάννης Μιλιός. Ενώ μπήκε καταχειροκροτούμενος ο Μανώλης Γλέζος. Το όχι είναι υποχρέωσή μας, είναι η ταύτισή μας με την ιστορία. Είναι η επαναβεβαίωση ότι η ιδέα, η ιδεολογία της αντίστασης δεν έχει χαθεί σε αυτόν τον τόπο, δεν μπόρεσαν να τη συντρίψουν και θα υπάρχει. Λίγο πριν την εκδήλωση της αριστερής πλατφόρμας, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε σημείο προς σημείο στις ενστάσεις των διαφωνούντων με ρητορικά ερωτήματα, αφού αναγνώρισε ότι εντός του κόμματος υπάρχουν πλέον διαφορές στρατηγικού προσανατολισμού. Έκανε η κυβέρνηση όλα όσα μπορούσαν να γίνουν? Τι δεν χειρίστηκε σωστά? Υπήρχε ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο? Η αριστερά δεν πρέπει να εγκαταλείψει την κυβέρνηση στο χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα. Να παλέψουμε για μια συμφωνία πιο βιώσιμη. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες για φοροδιαφυγή και διαφθορά. Συνέδριο το συντομότερο δυνατόν.